Είμαστε, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Ράδιο 1 98,1 ZZ Top. Δυναμικά μπήκαμε στο δεύτερο, στο μάλλον στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε καλεσμένο εδώ το Στέλιο το Κριτικό, τον σέντερφορ του Ηρακλή Ψαχνών. Σταύρο Τσούρας στο στούντιο. Του κάνουμε μια ψιλοανάκριση. Τι μουσική ακούς αφού είπαμε για ZZ Top? Ακούω, ροκ ακούω. Ακούς, ε? Ναι. Έχεις μένει στα Ψαχνά? Ναι, ναι, ψαχνάμενο. Πηγαίνω κάποιες φορές στην Αθήνα που είναι το σπίτι μου. Πες μας έτσι για την ζωή στα Ψαχνά, τη ζωή σου στα Ψαχνά. Είσαι ένα παιδί που έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα, έρχεσαι σε μια επαρχιακή πόλη. Πολύ θα έλεγα εγώ για τα Ψαχνά, δεν είναι και μεγάλη πόλη. Εμένα, ας πούμε την αλήθεια, μου αρέσει. Περνάω ήρεμα. Η ζωή του ποδοσφαιριστή άλλωστε πρέπει να είναι ήρεμη. Έχουμε μια πολύ καλή παρέα με τα παιδιά. Περνάμε όμορφα. Δεν κάνουμε και ιδιαίτερα πράγματα. Θα πιούμε ένα καφεδάκι, θα πάμε να φάμε, θα παίξουμε λίγο μπιλιάρδο και την προπόνησή μας. Διακοπές κάνεις στην Εύβοια, έτσι, έχεις εξοχικό. Ναι, έχουμε εξοχικό στον Οξύλιθο, οι γονείς μου δηλαδή. Πηγαίνω από μικρό παιδί. Γι' αυτό έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία και στην Κίμη που παίζει καμερνική. Είναι ωραία, είναι ωραία. Έχεις παρακολουθήσει Κίμη ή Χαλκίδα στη Γάμα Εθνική φέτος? Φέτος δεν έχει τύχει να τις παρακολουθήσω γιατί παίζουμε κι εμείς. Παίζετε και στις ίδιες μέρες. Παρακολουθώ βέβαια από τα site της εφημερίδας τι κάνουν κάθε Κυριακή. Κίμη ήταν, είναι μάλλον αξιοσέβαστη η πορεία. Πολύ καλή πορεία φέτος. Πολύ καλή πορεία. Και δεν το περίμενα από εκείνη την αλήθεια. Ενώ έχει πάρει καλούς παίκτες. Για τη Χαλκίδα εγώ στεναχωρηθεί λίγο, γιατί είναι κάτω τη ζώνη του υποβεβασμού. Αλλά θεωρώ ότι θα το παλέψει και θα σωθεί τελικά. Πρέπει να σωθεί. Τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες, γενικότερα της Εύβοιας, που να τους δώσει δηλαδή την... πώς να το πω... να τους οθήσει να ανέβουν? Σίγουρα είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Ήθελα να το τονίσω κι εγώ. Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα, έχει πολύ κόσμο. Είναι αμαρτία ο κόσμος της Εύβοιας να μην πηγαίνει στο γήπεδο να βοηθήσει τις βιωτικές ομάδες. Η Χαλκίδα είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Εγώ την ξέρω και για ποδόσφαιρο πολύ. Θυμάμαι πιο παλιά δηλαδή μάζευε κόσμο πολύ. Είναι αμαρτία η Χαλκίδα να παίζει για παράδειγμα και να μην μαζεύει πολύ κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να πάει στο γήπεδο να βοηθήσει στην προηγούμενη περίπτωση στην Χαλκίδα, να καταφέρει να σωθεί. Όπως επίσης πρέπει να πω και πρέπει να ευχαριστήσω τα παιδιά από τη Χαλκίδα που ήρθαν χθες στο γήπεδο των Ψαχνών και μας βοήθησαν και αυτοί με την παρουσία τους. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση που κάνανε ο σύνδεσμος των Ψαχνών με αυτόν της Χαλκίδας και κάνανε έτσι ας το πούμε μια αδελφοποίηση. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Είμαστε στο ίδιο νησί. Ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ίσα-ίσα μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Νομίζω ο στόχος είναι ένας κοινός. Να προχωρήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γιατί τόσο πολύ ανάγκη το έχει και είναι σωστό αυτό που είπες πριν. Ότι είναι, είναι ένα νησί, μεγάλο νησί, με πολλές ομάδες. Έχουμε καλό τοπικό πρωτάθλημα. Θα έλεγα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν μετουσιάζεται αν εξαιρέσεις, θα έλεγα, τον Ηρακλή Ψαχνών που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήμα προόδου και μάλιστα σημαντικό βήμα προόδου. Γιατί αν έλεγες πριν 6-7 χρόνια, το σχολιάζω πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και μπορεί να γίνομαι και κουραστικός, ότι ο Ηρακλής θα χτυπά τη Super League, θα χτυπά την πόρτα τη Super League. Πολύ δύσκολα το πιστεύαν τότε οι άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει όμως τώρα στον Ηρακλή και μακάρι να συμβεί και στη Χαλκίδα και είναι πολύ σωστό αυτό που λες και πολύ καλή τοποθέτηση κάνεις. Απέναντι στις ομάδες της Εύβοιας πρέπει να πάμε όλοι μαζί για να πάμε για το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο νομός. Σταύρο. Εγώ θα ήθελα τώρα, είπαμε, κάναμε την αναφορά μας και στην Γάμα Εθνική, μας είπε ο Στέλιος εδώ και για τους δεσμούς του με την Κίμη. Έρχεται τη Μεγάλη Πέμπτη το παιχνίδι με τον Εγινιακό, ένας Εγινιακός που στο δεύτερο γύρο είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Προσθήκες παικτών πάρα πολύ καλές, Μπελόμ, Μαντζάνο, Γιαζιτζόγλου που είδαμε εμείς, το πρώτο παιχνίδι από τηλεόραση βέβαια το είδα, με την Νίκη Βόλου. Έδειξε μια πολύ καλή ομάδα. Φαντάζομαι και εσείς θα έχετε εικόνα, θα έχετε μιλήσει με τον προπονητή σας, με το προπονητικό team.
τι γίνεται, Στέλιο. Σίγουρα, ο Γενιακός είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες, κατά την άποψή μου, της Β' Εθνικής. Έχει ποδοσφαιριστές πολύ ικανούς, ποιοτικούς, με μεγάλες εμπειρίες και ξέρουν τι ζητάνε στον αγωνιστικό χώρο. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε και ισόβαθμοι, οπότε αποκτά αμέσως και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Ένα χαρακτήρα ντέρμπι, θα έλεγα εγώ. Ναι. Έτσι. Η οποία ομάδα κερδίσει θα ξεφύγει, θα την αφήσει πίσω. Ακριβώς. Την έχουμε και στο δεύτερο γύρο εδώ. Επερχόμενα παιχνίδια μετά, Ολυμπιακός, Βόλου και Κέρκυρα. Έχετε δύο συνεχόμενα εντός έδρας. Τώρα τη σειρά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Βόλος-Κέρκυρα. Δύο εντός παιχνίδια με δύο καλές ομάδες, είναι πρώτες αυτές. Το Βόλο τον έχετε αντιμετωπίσει σε ένα ίσχνο 0-0, έτσι, ένα αποτέλεσμα το οποίο και οι δύο ομάδες, όσο θυμάμαι, το φοβηθήκατε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, φυλάξατε τα νότα σας. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ήταν, τότε είχε πάρει την ανωδική πορεία, δεν ήταν ακόμη επικεφαλής στο πρωτάθλημα. Μετά από εκεί και μετά άρχισε να ανεβαίνει και πήρε τη βαθμολογική διαφορά αυτή. Τι βλέπεις για τα συγκεκριμένα παιχνίδια? Αν και δεν μπορούμε να κάνουμε προγνωστικά, λέμε μια εικόνα, ξέρουμε δύο ομάδες. Είναι δύο καλές ομάδες, μην ξεχνάμε ότι βγήκαν πρωταθλήτρες και οι δύο στον εργάζοντα όμιλο. Δύσκολα παιχνίδια, δεν τα φοβόμαστε σε καμία περίπτωση. Ειδικά με τον Βόλο τον ξέρουμε, τον έχουμε παίξει δύο φορές. Και στα δύο παιχνίδια δεν ήταν καλύτερος από εμάς. Στο δεύτερο, αν δεν δεχόμασταν την δεύτερη κόκκινη κάρτα του Τσούτζη, θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Μέχρι το σημείο που πήραμε την κόκκινη, ήταν ισορροπημένο. Ίσα-ίσα εμείς είχαμε κάνει δύο φάσεις. Τη μία τη θυμάμαι στην αρχή του παιχνίδι. Μία με τον Μπουμάρ, μία το Σταματή. Δεν έχουμε αποβληθεί με κάτι. Εμείς θα απολαύσουμε το ταξίδι, όπως είπα και προηγουμένως, και όπου μας βγάλει αυτό. Κατά τον Καβάφη, σημασία λέει έχει το ταξίδι. Και έχει προορισμός. Θα ήθελα να σου πω, Στέλιο, ότι μάλλον θα ήθελα έτσι να πούμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου. Μίλησα με τον Θανάση Κόφα, έναν ανταποκριτή εκεί από τον Sport FM του Βόλου. Και μου είχε πει όταν παίξατε στο Βόλο, αυτό που μου λες και εσύ, ότι η ομάδα του Ηρακλή έχει πολύ καλή ποιότητα σαν ομάδα. Και θα έλεγα, μου είπε τότε ο Θανάσης ο Κόφας, ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχουν περάσει από το Βόλο. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια όμως των play-off, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι διαφορετικά παιχνίδια από αυτά του πρωταθλήματος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτά που διακυβεύονται σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ περισσότερα από αυτά του κανονικού πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, και πάλι δεν θα φοβηθούμε τον Βόλο. Ξέρουμε τις δυνατότητες μας. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, δυνατή ομάδα, αξιόπιστη ομάδα. Και θα πούμε, όπως και σε τα υπόλοιπα τα παιχνίδια, θα πούμε για την νίκη. Πώς σχολιάζεις το χθεσινό παιχνίδι του Βόλου, αφού πήγαμε στο Βόλο, να μείνουμε λίγο ακόμα και μετά να συνεχίζουμε? Ολυμπιακός Βόλο, νίκη Βόλου. Ολυμπιακός καλύτερος στο γήπεδο, για πολλούς που είδαν το παιχνίδι. Η νίκη όμως πήρε το παιχνίδι. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς είναι ένα τοπικό ντέρμπι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Και οι δύο ομάδες θέλανε πολύ την νίκη, όχι μόνο για την βαθμολογία, αλλά και για το γόητρο. Ο Ολυμπιακός Βόλου και εγώ είδα ότι ήταν καλύτερος καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι στο ποδόσφαιρο. Η νίκη ευτύχησε να προηγηθεί και να κρατήσει το σκορ. Και μπήκε και αυτή στο παιχνίδι της ανώθου. Στέλιο, είχαμε γράψει όταν ο Ηρακλής ήταν να μπει στα play-off. Είχε χάσει το παιχνίδι, είχε φέρει μάλλον την ισοπαλία με την Καλλιθέα και είχαμε αναρτήσει εμείς εδώ στο site το δικό μας ένα γνωμικό από τον Kennedy, το J.F. Kennedy, όταν η συνέχεια γίνεται ζόρικη, οι ζόρικοι συνεχίζουν. Σωστό. Για πες μας τώρα λοιπόν, τώρα μπήκαμε στα play-off. Πόσο η συνέχεια αυτή σας κάνει πιο ζόρικους? Γιατί νομίζω ότι ανταποκρίνεστε στα δύσκολα καλύτερα από ό,τι στα εύκολα. Καθόλου τη διάρκεια του πρωταθλήματος το αποδείξαμε αυτό. Στα παιχνίδια που έπρεπε να είμαστε παρόν, ήμασταν και με το παραπάνω. Με μια παρένθεση στο φωστήρα. Δεν ήμασταν όπως έπρεπε σε εκείνο το παιχνίδι.
Αλλά έτσι το θέλω ο Θεός, να βγούμε με αυτόν τον τρόπο στο play-off. Θα ήθελα έτσι να μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι με το Φωστήρα. Τα συναισθήματα βλέποντας στο τέλος, στα τελευταία λεπτά να χάνεται το παιχνίδι εκεί. Στο 94. Και να μην γνωρίζετε πώς είναι το μάτς το άλλο. Πώς αισθανθήκατε την ώρα που δεχτήκατε τον γκολ στο 94 από την ομάδα του Φωστήρα? Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και γι' αυτό είναι το πιο λαοφιλές σπορ. Εγώ είχα την ευτυχία να έχω βγει αλλαγή στο 85 και ήξερα πώς είναι το άλλο παιχνίδι. Οπότε. Μόνο είχαν ειδοποιήσει αυτή την εξέδρα. Οπότε δεν το πήρα τόσο βαριά όσο τα παιδιά μέσα που αγωνιζόντουσαν, όπου είδα στο πρόσωπό του πραγματικά μια απόγνωση, μια. Εμείς ακούσαμε και ότι ο κύριος Γιαλούφας, που είναι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του Ηρακλή παρόν, στον πάγκο της ομάδος, ότι έπεσε στα γόνατα. Κάτι που δεν το είδαμε εμείς βέβαια, αλλά... Δεν έπεσε στα γόνατα, αλλά παραλίγο. Παραλίγο. Ήταν... Εγώ παρακολουθούσα το παιχνίδι εκείνη την ημέρα εδώ, ως κάθε Σαββατοκύριακο που είμαι εδώ στο στούντιο, και βλέποντας ότι είναι 1-1 το παιχνίδι εκεί, εντάξει, ήμουν πιο ψύχρεμος. Αλλά έπρεπε να τελειώσει το παιχνίδι και άργησε να μου βγάλει τελικό, ενώ το παιχνίδι είχε τελειώσει πιο γρήγορα. Εδώ στο ίντερνετ άργησε να μου βγάλει το τελικό και είχα και εγώ μια ψιλοαγωνία εδώ πέρα πώς θα... Πάντως η εναλλαγή αυτή των συναισθημάτων ήταν μοναδική και δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια, ήταν απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε ροκιά και επιστρέφουμε. Thank you.
είμαστε, επιστρέψαμε 12 λεπτά πριν το τέλος. Έχουμε τον Στέλιο τον Κρητικό εδώ, τον MVP του παιχνιδιού χθες. Ηρακλής Ψαχνών, Ηρακλής Θεσσαλονίκης, έβαλε ένα γκολ, δημιούργησε το άλλο. Στέλιο, θα ήθελα να σε ρωτήσω στα φετινά παιχνίδια του Ηρακλή, για να μην πάμε πιο πίσω. Έτσι, εδώ μιλάμε για την Εύβοια τώρα. Γελάει ο Στέλιος. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις το πιο σημαντικό γκολ που έβαλες φέτος ή την πιο σημαντική στιγμή, την ευχάριστη στιγμή του Ηρακλή. Εντάξει, η ομάδα πήγε στα play-off, αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Ναι. Όλα τα γκολ θεωρώ πως ήταν σημαντικά. Το καθένα έχει τη δικιά του σημασία. Σαν στιγμή θα ξεχωρίσω την πρόκριση με την Βέρεια, όπου ήταν μια μεγάλη στιγμή και για την ομάδα και για μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία το Ηρακλής Ψαχνών κατάφερε να περάσει στον επόμενο γύρο. Όπου βρεθήκαμε κόντρα στον Παναθηναϊκό, μεγάλο μέγεθος, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, πήγατε, παίξατε στη Λεωφόρο. Για πολλούς ποδοσφαιριστές μπορεί να ήταν και μια εμπειρία. Έτσι. Ναι, τεράστια εμπειρία. Εμπειρία και για τον κόσμο του Ηρακλή. Και θέλω να πω ότι σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Τώρα δεν σε ρωτάω τι ομάδα είσαι. Επειδή. Ηρακλής Ψαχνών. Συγγνώμη τώρα που θα παρέμβω, επειδή ήμουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και, και στη Λεωφόρο και στο Ψαχνά, θυμάμαι πολύ καλά ότι έφαγες πάρα πολύ κλωτσιά. Λίγο πιο δυνατά. Έφαγες πάρα πολύ κλωτσιά, Στέλιο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι και πολύ βρυσίδι από την εξέδρα. Γιατί, επειδή ξεκίνησε από το Παναθηναϊκό, γιατί. Δεν ξέρω, το βρυσίδι δεν το άκουσα. Το ακούγαμε εμείς. Στο παιχνίδι. Για τις κλωτσίες τις θυμάμαι και εγώ πάντως. Όταν μπαίνει στο γήπεδο, τώρα που είπες ότι το βρυσίδι δεν το άκουσα, όταν μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής στο γήπεδο, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και η εξέδρα λέει τα γαλλικά. Πόσο το διαχειρίζεις εκείνη την ώρα. Σίγουρα δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία καν να ακούσει τι λένε στην εξέδρα. Δηλαδή δεν το ακούς καν, έτσι. Τα ακούς, απλά πρέπει να κάνεις ότι δεν τα ακούς. Αν μπεις στη διαδικασία και σκεφτείς τι μου είπανε, με προσβάλλανε ή σε πάρει ψυχολογικά προς τα κάτω, έχεις πρόβλημα. Οπότε για το καλό το δικό σου δεν πρέπει να ασχοληθείς καν. Πρέπει να μείνεις συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Για το καλύτερο του, το δικό σου το καλύτερο. Κατά πολλοί λένε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ στο θέμα, ας πούμε, της φαντασίας, της τεχνικής. Περισσότερο το ποδόσφαιρο έχει γίνει δυναμικό άθλημα. Άθλημα για αθλητές, να τρέχουν περισσότερο και να βγάζουν πιο μηχανικά φάσεις μες στο γήπεδο, παρά, ας πούμε, να βάζουν τον αυτοσχεδιασμό που γινόταν παλιά. Εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι, ίσως αυτό το έχουμε ζήσει με τον Σταύρο. Πώς βλέπεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε και για την εθνική, πώς βλέπεις όμως όλο αυτό, το ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς, αν πάει, έχει πρόοδο, αν πάει προς το καλύτερο. Σίγουρα έχει μπει επιστήμη πλέον στο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι όλοι συγκεντρώνονται πιο πολύ στην τακτική και στη φυσική κατάσταση. Αυτό μοιραία βγαίνουμε στο γήπεδο. Είναι άσχημο για το φύλαθλο κόσμο να παραμερίζουμε τη φαντασία ή τις περίεργες ενέργειες. Αλλά υπάρχει στόχος στις ομάδες, ο στόχος είναι η νίκη, ο στόχος είναι ο σκοπός αγιάζει μέσα. Ακριβώς. Στέλνω να πάμε στο κομμάτι της Εθνικής Ελλάδος. Νομίζω ότι μας αφορά όλους και σε εσένα που, είσαι ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας. Εθνική Ελλάδος, πορεία στο Μουντιάλ. Τι βλέπεις για την Εθνική Ελλάδος, τη μετασάντως εποχή. Όλα αυτά, ανάλυσέ το μας έτσι. Αυτό που μου αρέσει στην εθνική ομάδα μας είναι ότι παρουσιάζεται συνεπής σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Από εκεί που δύσκολα προκρινόμασταν σε μεγάλες διοργανώσεις, βλέπουμε ότι η εθνική σε κάθε Euro, σε κάθε Mundial είναι παρούσα και μας εκπροσωπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ξεχνάμε άλλωστε και τη μεγάλη κατάκτηση του Euro του 2004. Η μετασάντως εποχή, τι λες, ο Σάντος δήλωσε ότι μετά το τέλος του Μουντιάλ θα αποτελεί παρελθόν. Ήδη οι θείοντες στην ΕΠΟ ψάχνουν τον αντικαταστάτη του, έχουν προτάσεις από μεγάλους προπονητές, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, δεν έχουν καταλήξει ακόμη. Είχαμε τώρα Χάγκελ, όπως μας οδήγησε στην κατάκτηση του Euro
του 2004, όμως και η έλευση του Σάντος έδωσε στην Εθνική αυτή την πνοή και την κράτησε δηλαδή σε υψηλά στάνταρ την ομάδα και στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας του παγκοσμίου πίνακα. Σίγουρα ο κύριος Σάντος είναι μάλλον άξιος αντικαταστάτης του κύριου Ρεχάγκε. Αυτό το μαρτυρούν τα αποτελέσματα. Φαίνεται άλλωστε μέσα στο γήπεδο η δουλειά που γίνεται με τις επιλογές που κάνει. Θεωρώ όμως πως όταν ένα κεφάλαιο κλείνει ένα άλλο ανοίγει, οπότε η επιλογή ενός άξιου αντίστοιχα προπονητή θα συνεχίσει την παράδοση της Ελλάδος. Σίγουρα το μέγεθος του προπονητού αυτό θα πρέπει να είναι πάλι το εξίσου μεγάλο, γιατί πλέον οι προσδοκίες. Ακριβώς, ο Πίξ έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, αυτό έτσι ακριβώς θέλει. Γιώργο. Αν θα πάω λίγο έτσι τώρα, ας κάνω την τελευταία ερώτηση. Έτσι μου αρέσει να είμαι λίγο πιο χαλαρός στην κουβέντα. Όταν τελειώσει το ποδόσφαιρο, όταν έρθει αυτή τη στιγμή, είσαι 28 χρονών, έχεις ακόμα πολλά χρόνια. Θα ήθελες να ασχοληθείς με την προπονητική ή με κάτι που κοντά στο ποδόσφαιρο? Σίγουρα το ποδόσφαιρο το αγαπάω. Είναι κομμάτι της ζωής μου. Έχω μεγαλώσει με αυτό και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς ίσως. Αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνω. Τον ελεύθερο χρόνο σου τώρα, δεν έχεις να... ποδόσφαιρο, δεν έχεις προπόνηση, δεν έχεις κάτι. Με τι ασχολείς περισσότερο? Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους που αγαπάω, που είμαι κοντά. Μ' αρέσει να κάνω διάφορα σπορ, να αθλούμε γενικά. Λίγο σινεμά, καμιά βόλτα, ήρεμα πράγματα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο το Στέλιο. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να τον ευχαριστήσω που ήταν σήμερα μαζί μας και νομίζω ότι θα τον απόλαυσε και πολύ. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, Σταύρο, με τους ποδοσφαιριστές. Το κάναμε και πέρυσι, καλώντας ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Κάθε Δευτέρα είχαμε έναν καλεσμένο, έναν πρωταγωνιστή δηλαδή από τα παιχνίδια. Το κάναμε πέρυσι, νομίζω του χρόνου θα το καθιερώσουμε κάθε. Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, να έχουμε έναν παίχτη, έναν ας πούμε πρωταγωνιστή. Γιατί θα έλεγα ότι οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία και όχι εμείς μόνο την καταγράφουμε. Και πρέπει εσείς, εσάς να δίνετε τα μικρόφωνα και να μιλάτε και να λέτε αυτά που λέτε, γιατί αυτά είναι και παράδειγμα ας πούμε και στα παιδιά που ακολουθούν. Είναι και η ώρα η τριβή μεταξύ των ποδοσφαιριστών, των αθλητών γενικότερα και του κόσμου. Τους φέρνει πιο κοντά ίσως. Και είναι και καλή διαφήμιση για να έρθει στο γήπεδο. Έτσι. Σταύρο, δεν θέλω να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Είμαστε τέσσερα λεπτά από το τέλος. Να ευχαριστήσω τον Στέλιο, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γκαλούφα που μας επέτρεψε στο Στέλιο να είναι κοντά μας σήμερα. Όλους γενικότερα τους παράγοντες του Ηρακλή και που κάθε φορά όταν τους έχουμε ζητήσει κάτι προσπαθούν να φέρουν κάποιον κοντά μας. Να ευχαριστήσω εγώ από την πλευρά μου την εκπομπή σας για να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά, καλό Πάσχα, Στέλιο, και σε όλο τον κόσμο. Και Super League ο Ηρακλής Πεχνού. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος ο Κρητικός, λοιπόν, από τον Σταύρο τον Τζούρα, τον Γιώργο τον Νικολάου και τον Στέλιο τον Κρητικό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, Μεγάλης Δευτέρας, και καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη Εβδομάδα.